Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είναι Σάββατο 2 Ιανουαρίου του 2021 και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ionian. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Εκεί που περίμεναν το Click in Shop, τους βάζουν λουκέτο για μία ακόμη εβδομάδα. Ξεχύλισε το ποτήρι για τους εμπόρους που αποφασίζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Θορυβημένη Σπάρτη από τα 21 κρούσματα κορονοϊού σε δομή φιλοξενίας μεταναστών. Τι λέει για το θέμα στο Ionian ο δήμαρχος της Λακωνικής πρωτεύουσας. Ελληνοτουρκικά. Τι γίνεται με εξοπλισμούς, συμμαχίες και κυρώσεις στην Τουρκία. Ο επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας, Σπύρος Πλακούδας, αναλύει τις τελευταίες εξελίξεις. Νέο αυστηρό lockdown, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη εβδομάδα του 2021. Ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας. Από αύριο κιόλας, Κυριακή, στις 6 το πρωί και έως τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, σταματά το click away, κλείνουν κομμωτήρια και βιβλιοπολία, ενώ επανέρχεται η αυστηρή απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 9 το βράδυ και μετά. Όλα αυτά με στόχο στις 11 Ιανουαρίου να ανοίξουν τα σχολεία, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στις σχολικές αίθουσες. Νέο αυστηρό lockdown μέχρι τις 11 Ιανουαρίου ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μία μέρα μετά την πρωτοχρονιά, λέγοντας πως παίζουμε άμυνα καθώς τα νέα κρούσματα κορονοϊού παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, όπως επίσης και ο αριθμός των διασωληνωμένων. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, ξέρουμε όλη τη σημασία της για την προστασία της ζωής μας και της ζωής αυτών που αγαπάμε. Ξέρουμε επίσης πόσο δύσκολα και αργά επέρχεται η βελτίωση σε αντίθεση με την επιδείνωση που συντελείται γρήγορα όταν χαλαρώνουμε. Και είναι ανάγκη ότι χτίσαμε όλοι μαζί, με κόπο και θυσίες, σε διάστημα πολλών μηνών, να μην γκρεμιστεί από τη χαλάρωση λίγων ημερών. Έτσι, από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου έως τις 6 το πρωί της Δευτέρας 11 Ιανουαρίου, σταματά το click away στα εμπορικά καταστήματα. Κλειστά θα παραμείνουν κομμωτήρια, υπηρεσίες περιποίησης νυχιών, βιβλιοπολία και κταίο, ενώ απαγορεύονται οι δραστηριότητες κυνηγιού και ψαρέματος. Την πρώτη εβδομάδα του 2021 μένουμε και πάλι στο σπίτι. Από την Κυριακή επανέρχεται η απαγόρευση των μετακινήσεων στο αυστηρότερο ωράριο από τις 9 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί, με μόνη εξαίρεση τους εργαζόμενους και όσους έχουν ανάγκη ιατρικής βοήθειας. Μένουμε λοιπόν ξανά σπίτι, για να δώσουμε μια μεγάλη ανάσα στους ήρωες της πρώτης γραμμής που δίνουν τη μάχη με τον κορονοϊό, για να προστατεύσουμε τη ζωή μας, τη ζωή του διπλανού μας και των δικών μας ανθρώπων, όλων μας. Οι εκκλησίες θα παραμείνουν κλειστές για τους πιστούς την ημέρα των φώτων, με τις λειτουργίες να γίνονται και κλεισμένων των θυρών, ενώ όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, δεν θα γίνει την ημέρα των Θεοφανίων αγιασμός των υδάτων σε εξωτερικούς χώρους. Στόχος στις 11 Ιανουαρίου να επιστρέψουν μαθητές και εκπαιδευτικοί στα σχολεία. Από 11 Ιανουαρίου να ξαναχτυπήσει το κουδούνι σε όλα τα σχολεία της χώρας. Να αποκατασταθεί η διαζώσης εκπαιδευτική διαδικασία. Τα παιδιά να απαλλαγούν από την ψυχολογική φόρτιση όλης αυτής της περίοδου. Οι δάσκαλοι και οι καθηγητές μας να συναντηθούν ξανά με το λειτουργήμά τους. Και οι μαθητές όλων των βαθμίδων να επιστρέψουν με ασφάλεια στα θρανία τους. Έντονες οι αντιδράσεις για τα νέα μέτρα από την αντιπολίτευση. Περιοριστικά μέτρα χωρίς σχέδιο, χωρίς ενίσχυση του συστήματος υγείας και χωρίς οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας είναι καταδικασμένα να αποτύχουν. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο τις παλινοδίες του κ. Μητσοτάκη. Η κυβέρνηση συνεχίζει να κινείται χωρίς ξεκάθαρο σχέδιο, μπερδεύοντας τους πολίτες, οδηγώντας σε αδιέξοδο επαγγελματίες και καταναλωτές. Για ακόμη μία φορά δείχνει έλλειψη στρατηγικής και ανεπάρκεια. Αυτά τα μπρος πίσω είναι το τίμα που πληρώνει ο λαός για το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα παραμένει αθωράκιστο, ενώ αγνοούνται ακόμη τα απαραίτητα μέτρα σε σειρά χώρους όπως οι εργασιακοί χώροι και τα σχολεία, των οποίων επίκειται το άνοιγμα ξανά με όρους ανασφάλειας. Η αποτυχία της κυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα είναι κοφαντική. Η απαγόρευση όμως του αγιασμού των υδάτων μιας υπαίθριας τελετής με μηδενικό επιδημιολογικό φορτίο δείχνει μια πρωτοφανή χριστιανοφοβία. Τα νέα αυστηρά μέτρα θα ισχύουν έως την Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου.
Το 2020 έφυγε, ωστόσο ο εφιάλτης του lockdown είναι εδώ, καθώς η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα μέτρα και αυστηρή καραντίνα με διάρκεια μίας εβδομάδας. Οι πολίτες δηλώνουν πως μόνο με υπομονή θα αντέξουν τα νέα μέτρα και τις αλλαγές στην καθημερινότητά τους για να βγουν νικητές από την πανδημία του κορονοϊού. Αντιμέτωποι με άλλο ένα αυστηρό lockdown θα έρθουν οι πολίτες. Το πισωγύρισμα και το άνοιγμα κλείσιμο της αγοράς σε μικρά χρονικά διαστήματα έχει κουράσει τους πολίτες, που προσπαθούν να προσαρμοστούν στις νέες αλλαγές που μπαίνουν στη ζωή τους καθημερινά εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού. Οι ίδιοι επισημαίνουν μεταξύ άλλων πως η υγεία είναι πάνω απ' όλα. Είναι απελπιστικό, δεν το περιμέναμε καθόλου, γιατί η προηγούμενη εβδομάδα τα μέτρα που ανακοινώνονταν στην τηλεόραση ήταν ότι πάμε σε πιο ελαστικές καταστάσεις. Και τώρα ξαφνικά σήμερα ξημερώσαμε με ένα πιο αυστηρό lockdown που πραγματικά είναι απελπιστικό. Εγώ έχω κάνει υπομονή τόσο καιρό, δεν νομίζω ότι θα μου κάνει ιδιαίτερη αίσθηση να περιμένω λίγο ακόμα. Δηλαδή έχω μπουχτίσει πλέον, ας κάνουμε άλλο λίγο, τι να πω, δεν ξέρω. Είναι απαραίτητο να ξανανοίξουν τα σχολεία. Ναι, γιατί ναι, καλό θα ήταν. Με τα μέτρα προστασίας όλα μπορούν να γίνουν. Εγώ αυτό πιστεύω. Με την τήρηση, με τη μάσκα όπως πρέπει και όλα με τον τρόπο που πρέπει μπορούν να ξεκινήσουν πάλι από την αρχή. Η αγορά άνοιξε μόνο για τις γιορτές. Αυτό καταλάβαμε. Και από Δευτέρα ξανά όπως ήμασταν παλιά. Παιδιά, τι να πω, ξέρω κι εγώ. Αυτοί που ρυθμίζουν, αυτοί που βλέπουν το επιδημιολογικό φορτίο, κανονίζουν και πιστεύω ότι κάτι ξέρουν. Εν αναμονή του ανοίγματος των σχολείων στις 11 Ιανουαρίου κλείνουν όλα τα καταστήματα και εφαρμόζονται πιο σκληρά μέτρα. Αρκετοί είναι και αυτοί που πιστεύουν πως τα αυστηρά μέτρα θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια από τη μία εβδομάδα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που το 2021 θα δυσκολευτούν και θα κρατηθούν με νύχια και με δόντια για να επιβιώσουν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Αυτό είναι καταστροφικό για την αγορά και καταστροφικό για την οικονομία της χώρας γενικότερα και για την ψυχολογία του κόσμου. Είναι καταστροφικό. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν συνηθίζεται. Ελπίζουμε και ευελπιστούμε σε κάτι καλύτερο. Εντάξει, σίγουρα για όλους είναι δύσκολο και από ψυχολογικής άποψης και από όλες τις απόψεις, αλλά ό,τι είναι καλύτερο για το κοινό καλό, αυτό πρέπει να γίνει. Πιστεύετε θα κρατήσει παραπάνω από μια εβδομάδα το κλείσιμο? Το πιστεύω, ναι. Παραπάνω. Μια εβδομάδα είναι ο λόγος που ξεκινάει. Θα αντέξετε? Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω, εγώ έχω αρχίσει λίγο και κλατάρω, αλλά νομίζω θα αντέξω, εντάξει. Λίγο ακόμα, υπομονή. Τι να κάνω, κάνουμε τόσο. Πιστεύετε θα κρατήσει πάνω από μια εβδομάδα? Ναι, πιστεύω ότι θα κρατήσει πάνω από μια εβδομάδα. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Σύσκεψη αναμένεται τη Δευτέρα 4 Ιανουαρίου να πραγματοποιηθεί με φορείς και να συζητηθούν όλες οι λεπτομέρειες για το άνοιγμα των σχολείων. Οι ειδικοί εκτιμούν πως θα υπάρχει και καλύτερη εικόνα για τις επιπτώσεις της εορταστικής περίοδου σε ό,τι αφορά στα κρούσματα. Τα νέα μέτρα, κυρίες και κύριοι, που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ο Στέλιος Πέτσας, παγώνουν το Click Away από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου έως και τις 11 του μήνα. Το μεγάλο ερώτημα που προέκυψε, εκτός εξάλλου της βιωσιμότητας της ίδιας των εμπορικών καταστημάτων, είναι τι θα γίνει με τις παραγγελίες που έχουν γίνει ήδη και πλέον οι πελάτες δεν θα μπορούν να κλείσουν ραντεβού και να τις παραλάβουν από τα καταστήματα. Θα συνομιλήσουμε για τις σοβαρές αυτές εξελίξεις με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας των Εμπορικών Συλλόγων της Νοτιοδυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιωνίων Νήσων, τον κύριο Γιώργο Βαγενά. Κύριε Βαγενά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πομόνη. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, αλλά μάλλον δεν ξεκινά καλά η χρονιά για τους εμπόρους, οι οποίοι περίμεναν να δουλέψουν, να χρησιμοποιήσουν ό,τι έχουν στη διάθεσή τους, έστω το click away, άκουγαν για click in shop και τώρα ακούν λουκέτο. Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σοβαρές οι επιπτώσεις πλέον. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για τα καταστήματα του με το click away και που λειτουργούσαν και φυσικά περίμεναν τουλάχιστον να παραλάβει ο κόσμος τις παραγγελίες τους. Υπάρχει ένα πλήθος εμπορευμάτων οι οποίοι ήταν ανοιχτοί, όπως ήταν και τα βιβλιοπολία, όπως ήταν ένα σωρό άλλοι κλάδοι, οι οποίοι περίμεναν να ολοκληρωθεί ο κύκλος των εορταστικών αγορών και μετά να κάνουν και τον απολογισμό τους. Αυτή τη στιγμή μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν κάποια καταστήματα που δουλεύαν κανονικά και τα υπόλοιπα με το click away. Mm-hmm. Ακόμα και κάποια καταστήματα τα οποία δεν παρέδωσαν τα εμπορεύματά τους. Σας ρωτάω λοιπόν, όπως το είπατε ορθώς και εσείς, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει και πότε θα παραλάβουν τα εμπορεύματα. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι ενδεχομένως αυτό να γίνει με courier.
ίσως να γίνει με courier, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό θέμα. Από τη στιγμή που θα γίνει με την courier, πιστεύετε ότι λύνεται όλο το πρόβλημα? Δηλαδή, αν τυχόν χρειαστούν αλλαγές, πώς θα γίνουν οι αλλαγές? Γιατί όπως ξέρετε όλοι πολύ καλά, και έχει πει και ο ίδιος ο κ. Γεωργιάδης, ο αρμόδιος υπουργός, ότι αν τυχόν υπάρχουν προβλήματα, ανά πάσα στιγμή μπορούν να γίνουν οι αλλαγές. Αυτή τη στιγμή, ξαναρωτάω, αν τυχόν θα ισχύσει το μέτρο που αποφάσισε ξαφνικά ο Πρωθυπουργός, τι θα γίνει με οποιοδήποτε άλλες παραλαβές έχουν ξεκινήσει? Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκτός αυτού δεν μας ενδιαφέρει μόνο αυτό για υπομονή. Εδώ μιλάγαμε για click-in. Από το click-in πάμε στο close all the shops. Αν είναι δυνατόν, η κατάσταση γίνει τραγική. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Έχουμε τραγικά προβλήματα, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε και επιτέλους πρέπει να σταματήσουν να παίζουν παιχνίδια στις πλάτες συναδέλφων εμπόρων, οι οποίοι προσπαθούν να ουσιαστικά να ζήσουν την οικογένειά τους. Γιατί για κέρδη πλέον δεν το συζητάμε. Είναι πάρα πολύ σοβαρή κατάσταση και ξαναλέω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί με τους λοιμοξιολόγους κάθονται στο τραπέζι και συζητούν τα θέματα της υγείας. Γιατί με την αγορά γυρίζουν την πλάτη στους φορείς? Εκτός να συμβαίνει κάτι άλλο και πρέπει να το μάθουμε κι εμείς. Αυτό το ανακουφιστικό, αν μπορούμε να το θέσουμε ως τέτοιο μέτρο, της μη πληρωμής ενοικίου για τον Ιανουάριο στις κλειστές επιχειρήσεις, είναι κάτι? Κοιτάξτε να δείτε, έτσι κι αλλιώς είχε ανακοινωθεί ότι θα ισχύσει για τον Γενάρη και τον Φλεβάρη 80% μείωση. Ναι. Αυτό είχε ανακοινωθεί 15 Δεκέμβρη, αν θυμάστε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή τι 80% της ή 100%. Το πρόβλημά μας όμως πλέον μετά από 10 μήνες δεν είναι το ενίκιο, κύριε Πομόνη. Μακάρι να ήταν αυτό το πρόβλημα μόνο. Mm-hmm. Το πρόβλημά μας είναι η ΔΕΗ, τα εμπορεύματα που αγοράστηκαν. Ξαναλέω, υπήρχε κόσμος όπως κάποια καταστήματα τα οποία προμηθεύτηκαν πράγματα με σκοπό όταν φύγει το 15ήμερο του Ιανουαρίου να έχουν πουληθεί. Ακόμα και αυτοί μένουν εκτεθειμένοι και τα εμπορεύματα σε κουτιά. Άρα λοιπόν το πρόβλημά μας δεν είναι το ενίκιο και μόνο. Είναι πώς θα πληρωθεί η ΔΕΗ. Από Δευτέρα ξεκινάνε οι δόσεις, οι ρυθμίσεις της ΔΕΗ. Βάλανε όλο τον κόσμο να πάει να ρυθμίσει για να μην χάσει τις 100 και τις 120 δόσεις. Και αφού βάλανε όλο τον κόσμο και ρύθμισε, όσοι τουλάχιστον μπορούσαν να πάνε να πληρώσουν, τώρα σου λέει ξανακλείσε και φυσικά δεν θα τολμήσεις να χάσει τη ρύθμιση. Θα τολμήσει και θα παρατολμήσει, γιατί με κλειστό κατάστημα δεν θα μπορέσει να εισπράξει από πουθενά. Και φυσικά το παιχνιδάκι εδώ σταματάει. Πρέπει οπωσδήποτε, και αύριο έχω συγκαλέσει έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στην Ομοσπονδία μας, να δούμε τι μελιγενέστε, γιατί από εδώ και πέρα μιλάμε για πολύ σκληρές κινητοποιήσεις. Κύριε Βαγενά, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Εδώ θα είμαστε να καταγράψουμε όλες τις εξελίξεις, τα προβλήματα που θα προκληθούν. Είμαστε μέσα στην πανδημία, αλλά και η οικονομία πλήττεται βάναυσα και νοσή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, ο κύριος Ηλίας Ξανθούλης. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, αγγίζει κάθε εμπορικό κατάστημα ξεχωριστά. Κύριε Ξανθούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια καλά, καλή χρονιά να έχουμε, αλλά δεν ξεκινά καλά για εσάς. Τα λέγαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Γιώργο τον Βαγενά. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το οποίο έρχεται από αύριο? Δυστυχώς, εκεί που περιμέναμε ότι από τις 7 του μήνα θα εξεταζόταν για να ανοίξουν τα καταστήματα. Συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας. Ναι, συναρτήσει της επιδημιολογικής εικόνας. Να παραλαβεί μέσα από τα κατάστημα. Δυστυχώς έσκασε αυτός ο κεραυνός. Ενώ σε 9 και 4, περίπου 9 και 20 γινόταν από τον κύριο Γεωργιάδη η ανακοίνωση ότι θα εξετάζεται και θα ανοίξουν τα καταστήματα, σε 11 και 4 βγήκε ο κύριος Πέτσας και δυστυχώς μας άφησε άγαλμα. Πρόεδρε, πρακτικά τι σημαίνει αυτό για ένα κατάστημα? Μένουν προϊόντα διάθετα, έχει αγοράσει εποχικά προϊόντα, τι γίνεται, τι ζημιά προκαλείται, πέραν του γεγονότος ότι έτσι κι αλλιώς είναι κλειστό, αλλά μπορεί να έχει και μεταγενέστερες επιπτώσεις? Κοιτάξτε, με τις ελπίδες που είχαν όλοι οι καταστηματάρχες ότι θα ανοίγαν τα καταστήματα μετά τις 11 του μήνα, είχαν παραγγείλει εμπορεύματα γιατί ξεκινάνε και εκτός σε λίγες μέρες. Mm-hmm. Είχε ξεκινήσει λόγω ήδη λίγη ανάσταση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, τώρα τα Χριστούγεννα με την παραλαβή έξω από το κατάστημα. Mm-hmm. 20% του περσινού τζίρου. Τώρα ήρθε και μας αποτέλειωσε. Τώρα μένουν εμπορεύματα, μένουν παραγγελίες αδιάθετες που είχαν γίνει. Δεν ξέρουμε, οι κούριερ ακόμη δεν μπορούν να τα απεξέλθουν. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτή τη βδομάδα. Εμείς έχουμε αύριο διοικητικό συμβούλιο εκτάκτος.
για συνάντηση με το Επιμελητήριο Υγείας για να δούμε λίγο πώς θα κινηθούμε, γιατί μας ήρθε πολύ άξα. Και δεν είναι και λίγοι εκείνοι που φοβούνται ότι μπορεί να μην έχει διάρκεια μόνο μία εβδομάδα. Είναι και αυτή ένας φόβος. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό θα συνεχιστεί. Γιατί περιμένουν να δουν τα φορτία που είχαν λόγω των γιορτών. Δυστυχώς είναι αυτό που φωνάζουμε τόσο καιρό. Επειδή η κυβέρνηση δεν μπόρεσε να ελέγξει τον lockdown που είχε επιβάλει, έκλεισε τα καταστήματα. Μόνο τα καταστήματα είχαν lockdown, όλοι οι άλλοι κυκλοφορούσαν. Η κατάληξη πάλι τα καταστήματα την πληρώνουν. Πάλι οι εμπόροι, πάλι ο επιχειρηματίας. Και τα κομμωτήρια είναι μέσα, πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητες. Κύριε Ξανθούλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εδώ είμαστε, θα καταγράψουμε και τις αυριανές εξελίξεις, τις αποφάσεις που θα λάβετε και με τα συλλογικά σας όργανα, την ενημέρωση και στα επιμελητήρια, έτσι ώστε να δούμε. Ο κύριος Βαγενάς είπε ότι μάλλον όλα δείχνουν ότι πάμε για δυναμικές κινητοποιήσεις στον κλάδο σας. Πραγματικά πάμε για δυναμικές κινητοποιήσεις, γιατί η κατάσταση δεν πάει άλλο. Ποντεύουμε ένα χρόνο κλειστή. Ένα χρόνο κλειστή ανοιχτή. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση στο δελτίο μας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλά. Συνέχεια με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας και τις πιο θερμές ευχές στέλνουν για το νέο έτος οι αυτοδιοικητικοί. Κορονίδα των μηνυμάτων τους να επιστρέψουμε το συντομότερο δυνατό στην κανονικότητα και οι πολίτες να παραμείνουν δυνατοί και για το νέο έτος. Με ευχές για μια καλύτερη χρονιά υποδέχθηκαν το νέο έτος οι πολιτικοί φορείς. Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης ευχήθηκε μεταξύ άλλων το νέο έτος να είναι πιο τυχερό και να υπάρχει υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά. Πέρασε ένας χρόνος δύσκολος. Δοκιμαστήκαμε στα ζητήματα υγείας. Δοκιμαστήκαμε στα ζητήματα της επιβίωσης. Και βρισκόμαστε μπροστά σε ένα καινούριο χρόνο που πρέπει να πούμε μπροστά, να ανοίξουμε δρόμους, να αλλάξουμε τις συνθήκες της κοινωνικής ζωής, να υπάρχει υγεία, να υπάρχει βιωτικό επίπεδο. Με αισιοδοξία υποδέχθηκαν το νέο έτος στο Παλαιό Δημαρχείο Τρίπολης, με το φλουρί της Βασιλόπιτας να τυχαίνει στον Δήμαρχο Τρίπολης Κώστα Τζιούμη. Στην κοπή της Βασιλόπιτας παρέστη μεταξύ άλλων και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας, ο οποίος συγκινημένος έστειλε το δικό του μήνυμα. Και αγαπώ και αυτόν τον χώρο ιδιαίτερα. Δηλαδή όταν εξελέγει ο Περιφερειάρχης, δεν είχα που να πάω. Και ο Δήμος Τρίπολης, ο Δήμαρχος, ο Άνισος Παμιλής, μου έδωσε αυτό το χώρο για να έχω την πρώτη ενημέρωση όσον αφορά τα περιφερειακά θέματα. Γι' αυτό είμαι και συγκινημένος που είμαι εδώ. Μια χρονιά η οποία πλήγωσε πάρα πολλούς ανθρώπους, δημιούργησε σοβαρά προβλήματα σε πολλούς άλλους και επηρέασε τους πάντες. Μια χρονιά η οποία επηρέασε σαφώς και το Δήμο Τρίπολης, όμως μπορούμε να πούμε ότι σταθήκαμε τυχεροί, η περιοχή μας και γενικώς η περιφέρεια Πελοποννήσου, και στην πανδημία αντιμετωπίσαμε λιγότερα προβλήματα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας μας. Έναν μικρό απολογισμό πραγματοποίησαν παράλληλα οι φορείς που παρέστησαν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας και ευχήθηκαν ολόθερμα το νέο έτος να είναι πιο τυχερό για όλους. Τώρα ο ΕΟΔΗ, κυρίες και κύριοι, ανακοίνωσε χθες 21 νέα κρούσματα του κορονοϊού στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας, τα οποία, όπως όλα δείχνουν, σχετίζονται με δομή φιλοξενίας στη Σπάρτη. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής το Δήμαρχο της Σπάρτης, Πέτρο Δούκα. Κύριε Δούκα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά να έχουμε. Ανησυχία, ωστόσο, με την έλευση του νέου χρόνου, έτσι όπως και ο ΕΔΗ ανακοίνωσε μαζεμένα, ουσιαστικά μαζικά κρούσματα σε μία δομή φιλοξενίας. Πώς χειρίζεστε την κατάσταση? Φαίνεται ότι από τους 245 που φιλοξενούνται, ήταν 300 πριν από 6 μήνες, τώρα είναι 245 περίπου. Mm-hmm. Είχαμε τα 95 τεστ, από τα οποία βγήκαν οι 14 θετικοί. Επίσης βγήκαν 3 θετικοί στο νοσοκομείο, σύνολο μέχρι στιγμής, από αυτά που ξέρουμε εμείς, 17. Mm-hmm. Έτσι. Έχει τεθεί το νοσοκομείο άμεσα σε πλήρη καραντίνα, όλοι στα δωμάτια τους, δεν βγαίνει κανείς από τα δωμάτια τους. Υπάρχει περιπολικό έξω από το νοσοκομείο, για να είναι βέβαιο ότι δεν θα βγει κανείς έξω. Και κοιτάμε να δούμε τώρα, με βάση
τις οδηγίες των αρχών πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν αρμόδιες αρχές που χειρίζονται αυτά τα πράγματα. Όλες οι δυνάμεις του Δήμου είναι στη διάθεσή τους. Mm-hmm. Και περιμένουμε πλέον να δούμε ποια θα πρέπει να είναι τα επόμενα βήματα. Πάντως είναι σε καραντίνα. Είχαμε, όπως είπα, μέσα στιγμή 17, εκτός αν υπήρξαν εντωμεταξύ και άλλες εξελίξεις εδώ στη δική μας τη δομή, στο Σπάρτα ή μέσα στη Σπάρτη. Mm-hmm. Και θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Λέτε πως πάντως η κατάσταση φαίνεται να ελέγχεται, να έχει περιχαρακωθεί το πρόβλημα, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη δομή φιλοξενίας. Έχει περιχαρακωθεί πλήρως από την πρώτη μέρα. Mm-hmm. Τώρα, όπως είπα, είχαμε περίπου 95 τεστ μέσα στο Σπάρτα Ιν. Τα 14 βρεθήκαν θετικά, άλλα 3 στο νοσοκομείο. Σύνολο μέχρι στιγμής 17, αλλά περιμένουμε. Προφανώς θα πρέπει να γίνουν και άλλα τεστ, γιατί μας λέτε ότι είναι. Πάντως είναι κλειστό το ξενοδοχείο από πλευράς κίνησης μέσα και έξω. Έγιναν τεστ σε όλους τους υπαλλήλους και το προσωπικό του ξενοδοχείου και στο προσωπικό της δομής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης. Δεν βρέθηκε κανείς θετικός. Καλό είναι αυτό. Αλλά από τους φιλοξενούμενους η αριθμή είναι αυτή που σας έδωσα προηγουμένως. Μας είπατε ότι γίνανε γύρω στα 95 τεστ. Προφανώς επειδή είναι 245 οι διαμένοντες, θα πρέπει να γίνουν κι άλλα, έτσι. Αυτά τα κανονίζει ο ΕΟΔΗ του ποιους και πώς θα τους ελέγξει. Έτσι. Δεν είναι κάτι το οποίο ο Δήμος επισέρχεται. Προφανώς, αυτό είναι καθαρά δική τους αρμοδιότητα. Εμείς επικουρικά είμαστε στη διάθεσή τους για να κάνουμε ό,τι αυτοί μας υποδείξουν ότι πρέπει να κάνουμε. Θεωρείτε ότι σαν δομή είναι ασφαλής, σαν δομή γενικότερα είναι ασφαλής? Έτσι όπως μπαίνουν, βγαίνουν, κινούνται, δεν λέμε σε καμία περίπτωση να... Υπάρχει μια κεντρική είσοδος, φαίνεται ότι είναι ασφαλής, το ελέγχει και η αστυνομία φυσικά, το ελέγχουν και οι δικοί μας και όλοι οι αρμόδιοι. Μέχρι στιγμής έτσι δείχνει ότι είναι ασφαλής η είσοδος και όπως είπα είναι ήδη σε καραντίνα το ξενοδοχείο. Δήμαρχε, σε ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Καλή χρονιά. Η πανδημία, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ήταν το βασικό θέμα που μας απασχόλησε το 2020 και εξακολουθεί να μας ταλαιπωρεί. Ωστόσο, και τα ελληνοτουρκικά βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης δεδομένων των συνεχιζόμενων προκλήσεων της Άγκυρας. Ο επίκουρος καθηγητής Εθνικής Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο Ραμπντάν Ακάντεμι στο Αμπού Νταμπί, Σπύρος Πλακούδας, είναι μαζί μας για να αναλύσουμε τις τελευταίες εξελίξεις και να διακρίνουμε πίσω από τις δηλώσεις και άλλες διεθνείς εξελίξεις τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. Κύριε Πλακούδα, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Εύχομαι υγεία και χαρά. Και για να είναι καλή αυτή η χρονιά, θέλουμε να βγούμε από το πρόβλημα που μας ταλανίζει και σαν χώρα, αυτό της πανδημίας, αλλά να σταματήσουν και αυτές οι προκλήσεις της Τουρκίας. Βλέπουμε ένα αγώνα δρόμου εξοπλιστικών προγραμμάτων, αντίμετρα και... Το ερώτημα είναι τι να περιμένουμε μέσα στο νέο έτος, δεδομένων των κινήσεων αυτών. Έχουμε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στο Αμερικανικό Κογκρέσο, το οποίο την πρωτοχρονιά κιόλας επέφερε ένα πρωτόγνωρο πλήγμα, θα έλεγε κανείς, τον Ντόναλντ Τραμπ, ανατρέποντας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία το βέτο του για τον αμυντικό προϋπολογισμό, ο οποίος εκτός των άλλων περιλαμβάνει και τις κυρώσεις προς την Τουρκία για την αγορά των πυράβλων S-400 και οι οποίες περιλαμβάνουν αυστηρές δεσμεύσεις για το πώς θα γίνει ακόμη και η άρση αυτών των κυρώσεων, έτσι. Έτσι ακριβώς. Ούτως ή άλλως θα πρέπει να αναμένουμε μια νέα κλιμάκωση αυτής της άκρατης τουρκικής επιθετικότητας, γιατί έως τώρα ο Ερντογάν δεν έχει υποστεί παρά αμεληταίο κόστος για τις έκνομες ενέργειές του, είτε εις βάρος της Κύπρου και της Ελλάδος, είτε στη Λιβύη και τη Συρία και ούτω καθεξής. Και με την πάσα που μου δίνετε και για την Κύπρο, να αναφέρουμε ότι το τελευταίο διάστημα έχουμε οπλισμένα ντρόνς να πετούν πάνω από την Κύπρο, συνεχείς παραβιάσεις. Και είναι Βεβαίως. Και εκεί προς το παιχνίδι της διαμαρτυρίας και των διαβημάτων που θα πρέπει να γίνουν το επόμενο διάστημα. Μα ούτως ή άλλως από το 2018 και εντεύθεν η Τουρκία έχει περικυκλώσει με 3 πλωτά γεωτρύπανα την Κύπρο και από το 2018 έως τώρα, δηλαδή μετά την παρέλευση 2 ετών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα δεν έχει τιμωρήσει πραγματικώς την Άγκυρα. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώσεις, η Αμερική κυρώσεις. Για πρώτη φορά θα υπάρξουν τέτοιες κυρώσεις εκ μέρους της Αμερικής εις βάρος ενός κράτος μέλους του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ. Να ρωτήσουμε κάτι το οποίο αντιλαμβανόμαστε ως προς τις
κυρώσεις που θέλει να βάλει ή που θέλουν να βάλουν οι Αμερικάνοι στην Τουρκία, ουσιαστικά η Τουρκία θα πρέπει να δώσει πίσω τους πυράβλους ή να μην τους χρησιμοποιήσει ώστε να ακυρωθούν οι κυρώσεις προς τη χώρα. Οι κυρώσεις αυτές, εάν η Τουρκία είναι ανένδοτη, ποιες θα είναι, γνωρίζουμε? Σε πρώτη φάση θα είναι οικονομικές, σχετικά ήπιες κυρώσεις εκ μέρους της Αμερικής εις βάρος Τουρκίας. Δηλαδή δεν θα υπογραφούν νέα εξοπλιστικά συμβόλαια μεταξύ των δύο κρατών και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα εκδώσουν οι Αμερικανοί τις απαραίτητες άδειες για την εξαγωγή των συστημάτων και υποσυστημάτων για αμερικανικά δηλαδή οπλικά συστήματα εντός τουρκικών στρατιωτικών συστημάτων. Παραδείγματος χάρη, οι κινητήρες αμερικανικής προελεύσεως στα ιταλοτουρκικά ελικόπτερα TAF-129. Κατά πάσα πιθανότητα θα ακυρωθεί η εν λόγω συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν για την εξαγωγή αυτών των ελικόπτερων εκεί, ακριβώς εξαιτίας των κυρώσεων, τον είπα, και της αδυναμίας της εξαγωγής αυτού του κινητήρα, του αμερικανικού κινητήρα, αν και σε ιταλοτουρκικό ελικόπτερο. Τώρα, κύριε Πλακούδα, να ρωτήσουμε κάτι, γιατί όλος ο κόσμος παρακολουθεί αυτό το κρεσέντο δηλώσεων και από την πλευρά της Τουρκίας, τις απαντήσεις τις δικές μας, και στη μέση όλων αυτών έναν αγώνα δρόμου εξοπλιστικών προγραμμάτων και από την Τουρκία και από την Ελλάδα. Όλα αυτά εν μέσω κρίσης λόγω της πανδημίας και ενώ πρόσφατα βγήκαμε εξάλλου και από τα μνημόνια. Και αναρωτιούνται όλοι, μήπως είναι όλα αυτά στημένα για να μπούμε σε αυτό το παιχνίδι εξοπλισμών? Τι γίνεται ακριβώς? Χρειάζονται τόσα μέσα για να μπορούμε να αμυνθούμε? Επίκειται πόλεμος? Μπορεί ανά πάσα στιγμή η Τουρκία να μας προκαλέσει πρόβλημα? Δεν υπάρχει παρά μια ρίση από το ένδοξο παρελθόν μας, στα λατινικά βέβαια. Civis pacem parabellum. Εάν επιθυμείς την ειρήνη, πρέπει να προετοιμαστείς για τον πόλεμο. Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει. Υποχώρησε στη Συρία ή στη Λιβύη. Όχι ακριβώς. Άρα λοιπόν, γιατί να υποχωρήσει έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου? Θα υποχωρήσει μόνο από την αποτροπή. Αλλά αυτή η έννοια της αποτροπής δεν οικοδομείται από την εν μία νυχτή. Οικοδομείται σε βάθος χρόνου, χάρη όχι μόνο σε εξοπλιστικές δαπάνες, δηλαδή η προμήθεια των Ραφάλ, αλλά και χάρη στη συγκρότηση ισχυρών συμμαχιών, παραδείγματος χάρη με τα Εμιράτα, Αλίανση Τόμος και με την Αίγυπτο ή τη Γαλλία, αλλά και με άλλες πολιτικές όπως η αύξηση της θητείας, οι επενδύσεις στον κυβερνοπόλεμο, οι επενδύσεις στις υπηρεσίες κατασκοπίας, αντικατασκοπίας και το καθεξής. Με απλά ελληνικά, η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει από τις διεκδικήσεις της εάν δεν εμείς ορθώσουμε μια ουσιαστική αποτροπή. Μας λέτε λοιπόν ότι είναι μια πραγματικότητα και όχι ένα θέατρο του παραλόγου ή ένα θέατρο προς αγορά και τέρψη των βιομηχανικών του πολέμου? Σίγουρα υπάρχουν και οι παράγκες εντός εισαγωγικών στην Ελλάδα, δηλαδή συγκεκριμένοι παράγοντες, είτε στα πανεπιστήμια, είτε σε ειδησογραφικά πρακτορία, είτε αλλού, προωθούν τα τάδε προϊόντα της τάδε χώρας, της Ρωσίας, της Γαλλίας, της Αμερικής κτλ. Όμως, πέραν τούτων, των τελάλιντων δηλαδή, πρέπει να ομολογήσουμε ότι από το 1996 και μετά από την κρίση των ημείων, δηλαδή, δεν έχει υπάρξει πιο ουσιαστική αμφισβήτηση του σκληρού πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας Ελλάδος. Δεν ομιλούμε απλά δηλαδή για παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου. Η Τουρκία πλέον αμφισβητεί το δικαίωμα της Ελλάδος σε νόμιμη άμυνα. Ομιλεί ευθέως περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου Πελάγους. Έτσι. Και υπενθυμίζω στους ακροατές μας, όταν αναχώρησε κακήν κακώς η μεραρχία της Ελλάδος από την Κύπρο το 1973 μετά την κρίση του Σκοφίνου. Συγγνώμη, το 67, μετά την κρίση του Σκοφίνου, λίγα χρόνια αργότερα, τι συνέβη? Η Κυπριακή τραγωδία. Εάν η ελληνική μεραρχία ήταν στην Κύπρο, δεν θα είχε συμβεί ποτέ μα ποτέ η Κυπριακή τραγωδία το 1974. Μάλιστα. Κύριε Πλακούδα, σας ευχαριστούμε. Προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα παράθυρο στο μέλλον, να δούμε τι έρχεται, να διαβάσουμε τις εξελίξεις και σε αυτό είναι χρήσιμες οι γνώσεις σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας στο δελτίο μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη τιμή και τη χαρά να παρέχω για άλλη μια φορά στις τοπικής πατρίδας μου το μέσο ενημέρωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά.
Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι κάμερες και οι δημοσιογράφοι του Ιόνιαν. Εσείς μπορείτε πάντα να παρακολουθείτε ολόκληρα τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ στα κανάλια του Ιόνιαν σε YouTube και Facebook. Μείνετε μαζί μας, αμέσως μετά έρχεται το Travel Life με την Ελένη Κίτσιου, ενώ στις 9.30 το Τρέχα γύρευε με τον Άγγελο Σεβαστιάδη. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο βράδυ, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.